Οικονομικών Μιχάλη Σαρή. Ο κύριο Γενόπουλο μίλησε για τραγικά λάθη τη διαπλεκόμενη, όπω τη χαρακτήρισε, πολιτική ηγεσία, ενώ ο κύριο Σαρή τον καταγγέλει για αλόγιστα δάνεια αλλά και εσφαλμένε τοποθετήσει κεφαλαίων. Βγήκαν τα μαχαίρια για τη χρεοκοπία και το κλείσιμο τη Λαϊκή Τράπεζα με πόλεμο δηλώσεων μεταξύ του τραπεζίτη Ανδρέα Γενόπουλου και του Κύπρου Υπουργού Οικονομικών Μιχάλη Σαρή. Ο κύριος Σαρής, και μόνο που αναφέρεται στη λέξη ομόλογα, είναι προφανές πως δεν ξέρει τι του γίνεται. Επίσης, έχει διατελέσει πρόεδρος της Λαϊκής επί περίπου 6 μήνες. Ρωτήθηκα, πότε άρχισε αυτό το κακό? Και το κακό άρχισε όταν άλλαξε χέρια η Λαϊκή. Και πέρασε τα χέρια του κύριου Γενόπουλου. Ακριβώς. Όταν τερνόταν οι αποφάσεις στην Ελλάδα, όταν δόθηκαν πάρα πολλά δάνεια τα οποία δεν έπρεπε να είχαν δοθεί και όταν έγιναν οι μεγάλες επενδύσεις στα ελληνικά αξιόγραφα. Εμείς κάναμε έλεγχο και είδαμε 600 εκατομμύρια στον ένα, 300 εκατομμύρια στον ένα, 200 στον άλλο. Πού είναι η εγγύηση? Χωρίς εξασφαλίσεις. Με πολύ αδύνατες εξασφαλίσεις. Ο Ανδρέας Γενόπουλος, μιλώντας στο Sky, επιτίθεται προσωπικά στο Μιχάλη Σαρή, προκαλώντας την απάντηση του Κύπριου Υπουργού. Έχουν γίνει κωμικοτραγικοί χειρισμοί των αρχών με κύρια ευθύνη του Υπουργού Οικονομίας του κ. Μιχάλη Σαρή. Η Κύπρος πλήρωσε το τίμημα της ανεπάρκειας ενός διαπλεκόμενου πολιτικού και οικονομικού καταστημένου που επί χρόνια φρόντιζε μόνο τα συμφέροντά του σε βάρος του κυπριακού λαού. Δεν ξέρω ακριβώς τι εννοεί. Εγώ, όπως ξέρετε, ήρθα στην Κύπρο σαν τεχνοκράτης, χωρίς πολιτικό παρελθόν, χωρίς πολιτικό μέλλον. Δεν ανήκω σε κανένα κόμμα, δεν έχω καμιά πολιτική συμμαχία. Αντιστρέφετε τις κατηγορίες αυτές στον κύριο Γενόπουλο? Κοιτάξτε, δεν είναι. Εγώ πιστεύω αυτά τα ξέρει ο περισσότερος κόσμος. Ο περισσότερος κόσμος ξέρει τι έγινε στην Κύπρο. Δεν είναι ανάγκη να μπαίνουμε πάλι σε αυτά τα ιστορικά γεγονότα. Οι αναφορές Βγενόπουλου για ευθύνες του Δημήτρη Χριστόφια προκαλούν τη σκληρή απάντηση στενών συνεργατών του πρώην Προέδρου της Κύπρου. Πηγαίνει ο κύριος Χριστόφια στο Eurogroup και λέει ναι, βεβαίως να γίνει το κούρεμα των ομολόγων. Δεν έχει ιδέα τι σημαίνει αυτό για το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου. Λέει ναι, χωρίς να ξέρει ότι καταστρέφεται η χώρα του. Τούτη την ώρα που διερευνώνται τα όσα έχουν γίνει στο τραπεζικό σύστημα της Κύπρου που το οδήγησαν ουσιαστικά στην καταστροφή. Και που προφανώς ο κύριος Γενόπουλος ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές την περίοδο που βρισκόταν στην Κύπρο, το καλύτερο που έχει κάνει ο κύριος Γενόπουλος είναι να μην προβαίνουν σε δηλώσεις. Ο Ανδρέας Γενόπουλος επικρίνει και τον Υπουργό Οικονομικών επί Χριστόφια, Κίτη Καζαμία, ο οποίος το απαντά μιλώντας στον Αλφα. Βγαίνει ο κύριος Καζαμίας, σήμερα έδωσε συνέντευξη και είπε τα εξής απίστευτα. Ανησυχούσαμε, λέει, για την απόφαση του κουρέματος, αλλά δεν είχαμε ποτέ ενημερώσει ότι αυτό ήταν κόκκινη γραμμή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι άνθρωποι δεν είχαν ιδέα ότι κατέστρεφαν το τραπεζικό του σύστημα. Ειδικά για τον κύριο Βγενόπουλο, στην Κύπρο έχουμε μία παροιμία που λέγει πως όποιος δεν τρέπεται, ο κόσμος είναι δικός του. Αυτό ισχύει για τον κύριο Βγενόπουλο, ο οποίος τουλάχιστον έπρεπε να ντρέπεται να κάνει οποιασδήποτε αναφορές που αφορούν την Κύπρο και τους Κυπρίους. Το τραπεζικό σύστημα στην Κύπρο άρχισε να έχει προβλήματα από τη στιγμή που ο κύριος Γενόπουλος ανακατεύτηκε στα τραπεζικά της Κύπρου. Σφοδρή επίθεση στον Ανδρέα Βγενόπουλο εξαπολύει μέσα από τον Α989 και ο ανεξάρτητος βουλευτής αμοχός του Ζαχαρίας Κουλίας. Η αντίστροφη μέτρηση του τραπεζικού συστήματος στην Κύπρο από τη Λαϊκή ξεκίνησε με το πέρασμα του κυρίου Βγενόπουλου. Να φανταστείτε όταν ήρθε εδώ αυτός ο κύριος, το δικό μας κρατικό κανάλι, οι δημοσιογράφοι εκεί είχαν τόσο μεγάλο δέος που πήγαιναν και του έπαιρναν από τη σουίτα του Χίλτον στη Λευκοσία μέχρι τα συγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού ιδρύματος του ΡΙΚ. Είναι μια απόσταση με το αμάξι να πάει σύνε 2 λεπτά. Και δεν μπορούσε να περπατήσει 2 λεπτά, διότι θα σβήνε το πούρο του προφανώς του κύριου Βγενόπουλου. Και ο διευθυντής, ο κύριος Καρκλάς, πήγαινε με ολόκληρο συνεργείο 10 άτομα και του έπαιρνα διακαναλική συνέντευξη από το Χίλτον, σε παρακαλώ. Τέτοιες αερολογίες και σπατάλες γινόταν εδώ, διότι ο κύριος Βγενόπουλος προφανώς του έπεισε όλους, διότι ήταν ο μεγάλος κρίσος και όποιος του έλεγε καλημέρα έπαιρνε ρέκα Ρόλεξ, ας πούμε. Ναι. Έρευνα από το 2006 για την κατάρρευση των τραπεζών διεξάγεται από την Κυπριακή Βουλή αλλά και από ομάδα πρώην ανώτατων δικαστών με εντολή του Νίκο Αναστασιάδη. Πριν από λίγο, ο Κύπριος Πρόεδρος ανακοίνωσε μείωση του μισθού του κατά 25%.